по-добро първо полувреме за нас. Добро е, Михрано, нима санга лидери. Така имахме една ситуация, в която трябваше да реализираме 100%. Хай, мя не вкерия, не я бяе пребен, а дигануме, а димедове сиосуме, сен гол, да не пребен на хадяфте вкерия. Така, през второто полувреме допуснахме доста брак в особено средата на терена и това даде преимущество на отбора на домакините. Στο δεύτερο μικρό χάσαμε πολλές μονομαχίες στον χώρο του κέντρου και αυτό έδωσε την ευκαιρία στον αντίπαλο να βγαίνει συνεχεία μπροστά. Така, допуснахме един гол, който е прекалено елементарен. Δεχτήκαμε ένα τέρμα το οποίο ήταν πολύ εύκολο. Така, важното е, че се умяхме да намериме сили и характер, да се върнем в матча след отбелязването на гола на Барсело. Το σημαντικό είναι ότι βρήκαμε τη δύναμη και καταφέραμε να εσωφαρίσουμε το παιχνίδι με το τέρμα του Μπαρτσέλος. Κατ' ουτσιάλο, πριν τώρα τα τσιάς είμαστε μινούτη να δομινάτσια από το δώρα να δομακίνεται. Γενικά για το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα της ΑΕΚ είχε εγκατοχή παραπάνω από εμάς. Λίξω να είσαι δωρεάν Εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος από την ισοπαλία. Γιατί ο σκοπός μας σήμερα ήταν να πάρουμε την νίκη. Αυτό το παιχνίδι πρέπει να μας γίνει μάθημα για να δούμε πού κάναμε κάποια λάθη. Για να μπορούμε σε επόμενο μάτς που ήταν προσφύγει να μην δοπούσκαμε και να είμαι πολύ σαν να σπετσίνουμε. Στο επόμενο παιχνίδι που ακολουθεί να βελτιωθούμε και να μην κάνουμε αυτά τα λάθη και να μπορούμε να κερδίσουμε. Πολύ σημαντικό είναι ότι μας λείπουν οι οπαδοί μας. Аз мисля, че το футбол е за хората, така не ми е никак приятно да играем пред Το ποδόσφαιρο είναι για τους φιλάθλους και δεν είναι όμορφο να βλέπεις άδεια όσες κερκίδες. Είμαι σίγουρος ότι νέσκα, ακού μπέχα τούκ, νέα σίδα, така да ни ήρθαμε να σπιτσίρουμε. Και είμαι σίγουρος ότι αν ήταν στο πλευρό μας σήμερα θα μας βοηθούσαν να πάρουμε την νίκη. Да повлияят на матча, те са го правили не един път. Αυτή το αποδείξαν σε πολλά παιχνίδια στην περσινή περίοδο ότι βοηθούσαν την ομάδα. Και τα κάνα συντροπένια και τσέκαμε. Και τους περιμένω πώς και πώς να επιστρέψουν πίσω στα γήπεδα, να μας βοηθήσουν. Τα κοιά που ζηλάμε ως πέχ για να πρέπει να μπορώ να ΑΕΚ. Ευχόμαστε στο Βάντι ΑΕΚ καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Αυτά. Καλησπέρα. Well, first of all, I have to say I'm very proud of my players. They made a very very good game. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ περήφανος για τους παίκτες μου, γιατί έκαναν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι σήμερα. What we want to do, we knew that ΑΕΛ is a good team. Ξέραμε τι πρέπει να κάνουμε, γνωρίζαμε ότι η ΑΕΛ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. We knew how to play against them, and I think during the whole game. We had the control of the game. Γνωρίζαμε πως έπρεπε να αγωνιστούμε απέναντι στην ΑΕΛ και πιστεύω ότι καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα είχαμε την υπεροχή και τον έλεγχο του παιχνιδιού. We have the most opportunities to make goals. Είχαμε τις περισσότερες ευκαιρίες για γκολ. And all the players reached 100% of what I want from them. Και όλοι οι ποδοσφαιριστές έφτασαν στο 100% από αυτό που τους ζήτησα. The only thing is when we scored the goal. Το μόνο πράγμα είναι ότι όταν πετύχαμε τον goal. That we did a small mistake, but I will not tell it's a mistake. It's something happened in the football, but it was only a few minutes we had to enjoy the 1-0. Κάναμε ένα λάθος εκεί στη φάση που δεχτήκαμε τον goal. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Δεν καταφέραμε να κρατήσουμε πολύ και να απολαύσουμε τον goal μας. And as the coach of ΑΕΛ. Said to his fans, he's sad that they didn't win. This is the same point of view that I have. I think we have made perhaps one of the best games until now, and we did not have the opportunity to give our fans a win.
Όπως είπε και ο προπονητής της ΑΕΛ, που είναι απογοητευμένος που δεν έδωσε την νίκη στους φιλάθλους του. Και εμείς από την πλευρά μας πιστεύω ότι κάναμε ένα από τα καλύτερα μας φετινά παιχνίδια και δεν καταφέραμε να πανηγυρίσουμε την νίκη να την αφιερώσουμε στους φιλάθλους μας. But with this attitude the players show, but we will have our wins at home also. Όμως με αυτή την νοοτροπία, όταν έχουμε αυτή την νοοτροπία, θα έχουμε και τις νίκες εντός έδρας. And what we do in the training pitch is now reflected on the games. Και ό,τι δουλεύουμε στην προπόνηση, αυτό βγαίνει στο αναγνωριστικό χώρο στα παιχνίδια. And now we need to think of the next game. It's not enough be happy with the result. We want also to get the 3 points. Τώρα πρέπει να κεντρωθούμε στον επόμενο παιχνίδι. Σίγουρα δεν είναι αρκετό για μας ο βαθμός της ισοπαλίας. Θέλουμε και εμείς τους 3 βαθμούς. And now hard work all the next week to the next league game we have. Και τώρα σκληρή δουλειά την επόμενη εβδομάδα στις προπονήσεις για τον επόμενο αγώνα του πρωταθλήματος. Thank you.